είστε τόσο ωραία παρέα, είναι ακόμα πιο όμορφο και θα σκίσετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον παλιό σου γνώριμο από το παιχνίδι, τον Ορέστη Τσάν και την πριγκίπισσα Ιωάννα Τούνη. Α, θα σας το κόψω αυτό το πριγκίπισσα. Είπε στον Ορέστη και νόμιζα ότι θα έχετε και την Ελισάβετ παρέα. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σου στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας εδώ από τη Σαλόνικα. Ταπεινή Θεσσαλονίκη. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που εγώ κάνω τον παρουσιαστή. Και καλούμε εσένα στη δικιά μας ραδιοφωνική εκπομπή. Σε βλέπουμε, έχεις βελτιωθεί. Έλα. Τζανγκ, να σου πω. 3, 2, 1, έφυγες! Θα αρχίσει να τρέχει τώρα εκεί μέσα στα στενά της Θεσσαλονίκης, στη Μητροπόλεω. Σάκη μου, είσαι καταπληκτικός. Σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Νομίζω ότι είσαι ο νούμερο ένα παρουσιαστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί. Δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Άστο τη διπλωματία εκεί πέρα, στη δημοκρατία. Άστο. Όταν σε λέμε κάτι, ξέρουμε. Είσαι ο νούμερο ένα. Και το δείχνουν και τα νούμερα. Δεν το λέμε από το μυαλό μας. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι όλο αυτό εδώ που κάνουμε, γιατί ξέρω ότι στην άκρη του μυαλού σου έχεις πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, έγινε με αγάπη για την πόλη. Και θέλω να πεις δύο λόγια τώρα αυτή τη στιγμή εσύ, σε όλα τα παιδιά, τα νέα που μας ακούνε, τα οποία ζουν στη Θεσσαλονίκη. Εσύ που έχεις γυρίσει όλο τον πλανήτη και έχεις πολύ ψηλά την πόλη στην καρδιά σου. Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, στο λέω εγώ που έχω πάει σε πάρα πολλές σε όλο τον πλανήτη και ελπίζω να πάω σε ακόμα περισσότερες. Εγώ δεν έχω πάει πουθενά και το είπα και στα παιδιά, δεν έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό. Και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά είναι μία αλήθεια. Θα σε πάρω. Διαβατήριο έχεις? Όχι, παλιά ταυτότητα έχω ακόμα, να ξέρεις. Βγάλε ένα διαβατήριο, θα ξεκινήσεις με μια Σανγκάη, θα σε πάει ο Τσάν και μετά θα πάμε κι αλλού. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και δεν το λέω μόνο γιατί είμαι Θεσσαλονικιός. Έχω φίλους από το εξωτερικό που μου λένε ότι η Θεσσαλονίκη του έχει αρέσει πάρα πολύ, που έχουν έρθει. Ξέρω ότι τα νέα παιδιά αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουν περιορισμένες επιλογές για το τι θα κάνουν στη ζωή τους, γιατί έτσι όπως τα έχει φέρει η κατάσταση ή όπως τα έχουν κάνει, δυσκολεύονται πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν τους αφήνουν να έχουν πάρα πολλά όνειρα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι η πρωτεύουσα, γιατί η κρίση είναι κρίση, αλλά σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι η Αθήνα, εάν δουλέψεις, εάν είσαι ικανός, θα τη βρεις την άκρη. Στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίζεις το μέλλον σου και τη δική σου προσωπική πορεία. Ο ένας είναι ο εύκολος που λέει έχουμε κρίση, τα πράγματα είναι δύσκολα, οι δουλειές στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένες, η αγορά είναι μικρή και να κάθεσαι και να μην ζεριάζεις. Και υπάρχει η άλλη προσέγγιση που λέει ότι ακριβώς επειδή έχει κρίση, ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, τώρα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τώρα εάν εγώ δουλέψω περισσότερο, τώρα εγώ αν αξιοποιήσω όλη την τεχνολογία που υπάρχει το 2018, το ίντερνετ, τα social media, το ότι μπορώ να βρίσκομαι σε όλο τον πλανήτη διαδικτυακά μέσα σε 10 λεπτά, εάν τα αξιοποιήσω αυτά, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αυτή είναι, πρέπει να είναι η προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, αδελφέ. Μου θύμισε λίγο TEDx, αυτό που πηγαίνεις και κάνεις ομιλίες. Θα σου πω διαφορετικά. Πλέον το 2018 έχει μειωθεί υπερβολικά η σημασία και η έννοια του location, της φυσικής παρουσίας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στη Δομινικανή Δημοκρατία και καθημερινά δουλεύω, παύλα μανατζάρω, κάποιες εταιρείες που έχω στην Ελλάδα. Από την άλλη άκρη του κόσμου. Το πού βρίσκεσαι έχει πλέον μικρότερη σημασία από ό,τι είχε παλιά. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ξεκάθαρα γιατί έχουν εκμηδενιστεί οι αποστάσεις και λόγω των social media, αλλά και έχω την αίσθηση ότι η εταιρεία. Δεν έχω ταξιδέψει πουθενά βέβαια, αλλά έχω αντίληψη. Θεωρώ ότι και οι εταιρείες έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής με φτηνά εισιτήρια όπου μπορείς να γυρίσεις τον πλανήτη. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τα παιδιά αν συμφωνούν. Πρώτα απ' όλα, σαν νέο. Τώρα μην το βαρύνουμε τώρα το κλίμα. Τι βαρύνουμε, με 30 ευρώ στο Μιλάνο, τι να βαρύνουμε, βρε. Μην το βαρύνουμε, ενώ το κλίμα με πολιτικές συζητήσεις. Είναι ωραίο να ονειρεύονται τα νέα παιδιά, είναι ωραίο να ξέρουν ότι
με τα νέα δεδομένα μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Πες μου τώρα εκεί που λείπω τόσο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται, καμιά βολτίζα το βράδυ έχει, πού θα τα πούμε το βράδυ. Ξέρεις, αφού παρακολουθείς τα social media τώρα, μη με. Θα παρακολουθώ εκεί, όλα τα παρακολουθώ. Τα στα εκεί στα λαδάδικα τώρα. Ήθελα να τα ακούσω. Το, εκεί, το ζουμί στα λαδάδικα είναι, το ξέρεις. Πες μου, λέω, η Χριστίνα είναι καταρχήν εκεί, ακούει τώρα. Εγώ πάω μόνο που πάει η Ιωάννα, είναι μαζί σας. Αυτό θα σε έλεγα, εκεί το πάω. Η Χριστίνα είναι εκεί. Δεν είναι εδώ τώρα, όχι, δεν είναι εδώ, έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Ωραία. Πόσο μας ζηλεύεις που έχουμε την Ιωάννα Τούνη στην παρέα μας. Πες τα. Εντάξει, είναι your style rock. Τον έχεις πάρει μόνο μια καλησπέρα του πανθρώπου. Γεια σου Σάκη μου, τι κάνεις. Νόμιζα ότι μου κρατάς μου τώρα, γι' αυτό δεν είναι. Δεν μου μιλάει. Όχι, με έχουν εδώ πέρα στο περίμενε. Περιμένετε, θα μιλήσω εγώ στο Σάκη, θα μιλήσω. Εντάξει ρε παιδιά, θα μιλήσετε. Πάμε πάσο, οκ. Βρείτε τα, παιδιά. Εμείς οι κοσμογυρισμένοι που έχεις και άποψη. Ένα μουσικό χαλί από κάτω, παρακαλώ λίγο πιο. Ναι, παρακαλώ. Πάμε. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Περίμενε, Σάκη. Μίλα δύο λεπτά με την Ιωάννα. Τι πας να μας φύγεις τώρα. Θα πιάσανε ντροπές του τώρα. Μπορεί να ακούει και η Χριστίνα. Εντάξει, Ιωάννα. Σάκη. Δεν μου λες πώς είναι το στυλ μου εκεί, my style rockstar, όταν βγαίνω στο Survivor. Να αλλάξω κάτι. Τις χωρίς. Κοίτα, καλώς είσαι. Γι' αυτό που κάνεις, νομίζω, πέντε. Πέντε τι είναι, πέντε το πέντε είναι το άριστο, με τρόμαξες, λέω εγώ, όχι ρε παιδιά, δεν παρακολουθούσατε όσο έπρεπε. Παρακολουθούσαμε άλλα πράγματα μάλλον. Σκέφτομαι τώρα να κάνω μια εντάξει, τζάμπα δεν είμαι αγώνα εκεί πέρα. Γιατί μου αρέσει λίγο έτσι να εκπλήσω τον κόσμο, σκέφτομαι από αύριο να βγαίνω με κουστούμι φάση James Bond. Θα αρέσει πάρα πολύ στον Τζάνγκ αυτό, γι' αυτό έτσι ήρθε σήμερα στο στούντιο. Φοράει κουστούμάκι. Στις λάσπες αυτά να τρέχει, εγώ και εγώ με το κουστούμάκι μου, την γραβατούλα μου, τσουπ και να λέω... Άρα αυτός ωραίος τύπος. Σάκη, σ' αγαπάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμό σου χρόνο. Ελπίζω να μας αγαπάμε και σε βλέπουμε καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό για μας που ζούμε στην προμιέρα μας. Πραγματικά χάρηκα όταν μου είπε ο Δημήτρης τι πάτε να κάνετε στην Θεσσαλονίκη αυτή την όμορφη διαφορετική ιδέα στο ραδιόφωνο. Εύχομαι να πάει καλά και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ανυπομονώ να επιστρέψω εκεί να πιούμε όλοι μαζί παρέα στη καφέ στη Μητροπόλεως. Και να βγούμε και stories, έτσι. Καλά. Ένα χειροκρότημα όλοι για το Σάκη τον Εμμανίδη. Ευχαριστούμε. Πολλά φιλιά, αδελφέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο μουσικούλα Κώστα Μίρτσο και επιστρέφουμε. Αυτός ήταν ο Σάκης Τανεμανίδης από τον Άγιο Δομήνικο, όπου τον ακούσαμε περίπου 10 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.